αυτοί πιο πολύ που είναι από μακριά και στο Πανεπιστημιακό διαγωνισμό που ορισμένε φέτο στο ΛΑΣΥΚ με το ΣΚΑΦ, του οποίου την τιμή έχω να είμαι πρόεδρο. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε όλου για το ενδιαφέρον που δείξατε. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε τη εκτροφή που ήρθα και από μακριά και από εδώ από τη Θεσσαλία. Το Δήμο, εμεί σα κάθε καιών για την, υπό την αιγίδα του οποίου έγινε όλο αυτό το στήσιμο τη έκθεση. Και βέβαια το μεγάλο χορηγό μας, τον κύριο Μουράκη με την αγροναπτυξιακή που φρόντιζε τα πουλιά μας όλες τις μέρες εδώ πέρα που βρισκόμασταν. Είχαμε φέτος γύρω στα 550 πουλιά, πολλές κατηγορίες, οι κριτές που ήταν ευχαριστημένοι για την ποιότητά τους. Είχαμε και τον κύριο Έμπιχερ, όσοι γνωρίζουν το χώρο μας, από τους καλύτερους κριτές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στο αγρόματος. Αυτά από μένα, θέλει να πείτε κάτι άλλο ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ να πω συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση. Εννοείται ότι ο Δήμος Κυκαίων είναι αργός στους όλους τους πάντες και πραγματικά θέλουμε συνεχώς να γίνει το διοργάνωση έτσι και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ελπίζω να έχουμε και πανελλήνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κριτές και από την Ιταλία και τη Μάλτα οι οποίοι ήρθαν. Όλους τους συμμετέχοντες εκτροφής όλων των κομπινών και κομπινών. Και χαίρομαι πραγματικά που το χόμπι έτσι της εκτροφής ενός κανελληνιού χορηγού μπαίνει σε διαγωνισμό. Εγώ έχω καταλήξει πως δεν κυλάει να είναι τόσο πολύ όσο εγώ αυτά εδώ πέρα. Τώρα θα πρέπει να ρωτήσω τους ειδικούς να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Έχω και φίλους του Τιάννης που είναι εδώ, οπότε εύχομαι πάντα επιτυχίες και καλύτερες σε όλους και στο χορηγό που στηρίζει γιατί είναι σημαντικό και για εμάς γιατί βοηθάτε σε όλο αυτό και σε όλους εσάς εύχομαι από εδώ και του χρόνου και καλά αποτελέσματα. Τώρα είδα κάποια γραφεία εδώ πέρα. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο με ίδια. Ευχαριστούμε. Γεια σας και από μένα, Λασίκα που Λάρισα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκτροφείς που ήρθαν από όλη την Ελλάδα και παραβρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους και κάθε χρόνο θεωρούμε ότι οι εκθέσεις που κάνουμε είναι και πιο καλές. Του χρόνου, εάν πιστεύουμε ότι το ίδιο πανθυσσαλικό θα γίνει στην πόλη μας, στη Λάρισα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μωράκη που είναι ο χορηγός εδώ πέρα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όταν βλέπουμε τέτοιες παρουσίες από μικρά παιδιά γιατί αυτό είναι και το μέλλον στο χόμπι μας. Πρέπει τα μικρά παιδιά να βλέπουν, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο σαν χόμπι και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν έχουμε παρουσία μικρών παιδιών. Και πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πρέπει να το εξελίξουμε και να σπρώξουμε τα παιδιά σε τέτοια χόμπι. Αξίζει τον κόπο πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Από τους χορηγούς μας, τον κύριο Μωράκη και τον κύριο Βραχνή που είναι διευθύντης της Γκάλπρετ, που τον έχω χρόνια κοντά μας. Καλημέρα και από εμάς. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Καλώς ήρθατε στα Τρίκαλα όσοι εκτροφείς ήταν από μακριά. Μια ωραία γιορτή τελειώνει. Μια ωραία γιορτή η οποία είναι γεμάτη καινούργιες παρουσίες, γεμάτη μικρούς εκτροφείς, οποίους περιμένουμε να λάβουν και αυτή η δράση σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Εμείς είμαστε δίπλα και στους δύο συλλόγους, τόσο το ΣΚΑΦ όσο και στο ΛΑΣΥΚ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και είμαστε δίπλα έχοντας τη βοήθεια και την υποστήριξη και της εταιρείας Κάλπερ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε και τον κύριο Βραχνή, ιδιοκτήτη της εταιρείας. Και ευχαριστώντας σας όλους, οφείλω να δώσω το λόγο στον κύριο Βραχνή με τους δύο λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όσους βοηθάνε από το σπίτι τους και έχουν την υπομονή να τους αντέχουν. Να μας δείτε και. Μόνο που αυτές οι προσπάθειες, επειδή φαίνονται μία φορά το χρόνο, εκείνη τη φορά όπως είναι η έκθεση, που ανταμείβεται ο κόπος του καθενός, να είναι πολύ μεγαλύτερη η έκθεση, πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή και εννοώ κυρίως τα μέλη των συλλόγων. Η κινητοποίηση στο κάτω-κάτω, το να διευρυνθεί το χόμπι, δεν εξαρτάται από κανέναν τρίτο παρά από τα μέλη των συλλόγων. Από τους ίδιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το χόμπι. Που είναι ένα θαυμάσιο χόμπι
τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους που τους αρέσει ένα είδος κοινού. Είσαι στο σπίτι, το λέω στις συζύγους, τις περισσότερες ώρες της ημέρας, οπότε θαυμάζει το χόμπι, υπό αυτήν την έννοια. Αλλά θέλετε συμμετοχή, έτσι ώστε να διευρυνθεί, να βάλετε και νεότερους ανθρώπους μέσα και να κάνετε μία γιορτή όπως η σημερινή και να χαίρεστε όλοι. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ ο κύριος Παναγιώτης Μαυρογιάννης από το Λασί. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Το κέρδισε την απονομία, όχι, το τι κάνει. Η κυρία Γεροπούλου, πρώην αντιδήμαρχος, πρώην κυβερνητικός σύμβουλος. Και σαν φίλη. Η κυρία Εμμανουήλ Ελένη, Μετζά Παχώσο, παράγοντα λευκό, από τον κύριο Εψιλον 286, Καπούρη Κοσκοτίας, Μελανιδικό, 100% Γιονέ, πρώτο, δεύτερο, Εμμανουήλ Ελένη. Εψιλον 290, Καπούρη Κοσκοτίας, όλα τα σπιχτά. Πρώτο, Τετσάπιον, Εμμανουήλ Ελένη. Δεύτερο, Εμμανουήλ Ελένη. Τρίτο, Εμμανουήλ Ελένη. Πού είναι ο Φώτης? Καπούρη Εψιλον 292, Καπούρη που η Ιαπωνία σε όλες τις επικελίες, λευκό φώτο. Πρώτο, Εμμανουήλ Ελένη. Ο Φώτης που είναι? Εψιλον 294, Καπούρη που η Ιαπωνία σε κοινωνικό 100% έτονο. Πρώτο, δεύτερο, Εμμανουήλ Ελένη. Πάσο. Εψιλον 296, Καπούρη που η Ιαπωνία σε κοινωνικό 100% γιονέ, πρώτο, Άκης. Λοιπόν, Γιώργος Θανάσιας. Ο Θανάσιας ο Γιώργος. Ναι. Ωραία. Δεν πάλι. Να κληρώσουμε. Έχουμε να το πάρει παιδί. Ο Γιώργος Ευγένιος. Εδώ. Ο Ευγένιος ο Γιώργος. Θα το πάρει και το μάτι. Ο αδερφός Μωράκη. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.